Καλή σας μέρα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την τιμητική πρόσκληση. Το θέμα που θα αναφερθώ είναι η εξωσωματική λιθοτριψία, οι ενδείξει, η τεχνική της και οι επιπλοκές που ενδεχομένως να έχουμε. Μισό το μόνο να... και θα ξεκινήσουμε με την εξωσωματική λιθοτριψία. Θα πούμε μερικά πράγματα για την ιστορία της, για το πώς λειτουργεί, όπως είπαμε, ενδείξεις, αντεδείξεις, επιπλοκές και τρόπους βελτίωσης, καθώς και άλλε εφαρμογέ που μπορεί να έχουμε μέσω των οστικών κυμάτων. Ε, οι επιδράσει των αστικών κυμάτων και οι πρώτε παρατηρήσει έγιναν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου βόμβε βυθού προκαλούσαν θλάσει στου πνεύμονε των ναυτικών των υποβρυχίων χωρί εξωτερικού τραυματισμού, καθώ επίση και ζημιέ στα όργανα αεροπλάνων που πετούσαν μέσα σε καταιγίδα από τι σταγόνε τη βροχή που χτυπούσαν το, το αεροσκάφο. Έκαναν ε, το Υπουργείο Εθνική Άμυνα τη Γερμανία να προχωρήσει σε μελέτε επίδραση των κρουστικών κυμάτων, αλλά επί ιστών, πλέον. Έτσι το 1971 ήταν ο πρώτος κατακαιρματισμός λίθου in vitro, το 1974 σε ζώα, το 1980 η χρονολογία ορόσημο για την εξωσωματική λιθοτριψία έγινε η πρώτη σε άνθρωπο και από το 1986 που πήρε έγκριση από το FDA η εξωσωματική λιθοτριψία σαν ε, θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της λιθίασης εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο με εκατομμύρια συνεδρίες να έχουν γίνει και πολλά συστήματα λιθοτριψίας να έχουν εγκατασταθεί. Βεβαίω, ο αρχικό ενθουσιασμό ότι η λιθοτριψία όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, όλα μπορεί να τα καταφέρει, υποχώρησε και καταλάγιασε όταν πραγματικά αναγνωρίσαμε τι δυνατότητέ τη. Ωστόσο, κρατάει ακόμα μία σημαντική θέση στι θεραπευτικέ επιλογέ τη αντιμετώπιση λιθίαση του ουροπητικού και όχι μόνο. Μερικά λόγια για την φυσική των οστικών κυμάτων είναι ακουστικά κύματα υψηλή ενέργεια που αποδίδονται και μεταφέρονται μέσω υγρών ή και στερεών σωμάτων, και ο παλμός τους αυξάνει απότομα και κρατάει λίγο και απελευθερώνουν ενέργεια μόνο όταν μεταβούν σε ουσίες και επιφάνειες με διαφορετική ακουστική αντίσταση. Πάνω σε αυτό τώρα είναι που στηρίζεται ο κατακαιρματισμός. Το οστικό κύμα ταξιδεύει πολύ καλά μέσα σε υγρό περιβάλλον, μέσα στο νερό. Όταν βρει κάποιο αντικείμενο σκληρότερο, όπως είναι ο λίθος, εκεί αποδίδει, απορροφάται η ενέργεια και ε, ε, ακολουθεί ο κατακαιρματισμός με μηχανισμού που θα δούμε στη συνέχεια αρκεί βεβαίω η δύναμη του κρουστικού κύματο να είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη συνοχή του λίθου. Ο ξεκάθαρος μηχανισμός δεν έχει ακόμα βρεθεί και υπάρχουν διάφορες θεωρίες όπως θα δούμε στη συνέχεια, ούτως ώστε να πετύχουμε καλύτερο κατακαιρματισμό και μικρότερης σε έκταση τραυματισμό των ιστών. Οι μηχανισμοί που έχουν μελετηθεί είναι αυτοί οι πέντε, είναι οι δυνάμεις διάσχησης και απόσχησης, είναι ο θρηματισμός εκ των έσω, είναι το φαινόμενο της πηλεοποίησης, η δυναμική συμπίεση και η μυστατική συμπίεση και οι πέντε αυτοί οι μηχανισμοί, ο καθένας σε άλλοτε άλλο βαθμό, έχουν σαν σκοπό τη δυναμική κόπωση του λίθου, αλλά αναπόφευκτα και των ιστών, με αποτέλεσμα το θετικό που είναι ο κατακαιρματισμός και τον τραυματισμό που είναι κάτι που προσπαθούμε να αποφύγουμε με κάθε τρόπο. Όπως βλέπουμε σε αυτό το πίνακα έχουμε του ε, τις, ε, τους μηχανισμούς κατακαιρματισμού οι οποίοι λαμβάνουν χώρα με άλλο τρόπο ο καθένας. Ο άλλος είναι σαν καριοθράφσης, ο άλλος είναι σαν σφυρί, ο άλλος είναι σαν θρηματισμό, σαν έκρηξη από μέσα προς τα έξω και ο καθένας εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα το μηχάνημα που χρησιμοποιούμε και ανάλογα τη ζώνη εστίασης που έχει αυτό. Οι πηγές των οστικών κυμάτων είναι τρεις, η ηλεκτροϊδραυλική, η ηλεκτρομαγνητική και η πίεζοηλεκτρική. Ε, παλαιότερα θα έλεγε κανεί ότι υπήρχαν διαφορέ, ποια είναι καλύτερη, ποια είναι χειρότεροι, χειρότερη. Πλέον όμω με τι βελτιώσει που έχουν γίνει πάνω κάτω και οι τρει αποδίδουν το ίδιο, με μικρέ ή μεγα... ε, λίγο περισσότερο η μία από την άλλη θετικά ή αρνητικά, τα οποία κατ' ουσίαν δεν έχουν σημασία, διότι η αγορά θα το είχε αποβάλει αν κάτι πραγματικά δεν δούλευε. Δουλεύουν και τα τρία, οπότε υπάρχουν και τα τρία στην αγορά. Το εστιακό βάθος που αποδίδουν τα κύματα είναι από 13 έως 18 εκατοστά και αυτό είναι το όριό μας αν θέτε στο βάθος που πρέπει να φέρουμε τον ασθενή με την πέτρα για να έχουμε το όποιο αποτέλεσμα. Αναλύοντας περαιτέρω τους λιθοτρύπτες, έχουν όλοι ένα τραπέζι που είναι πολλαπλής χρήσης, κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, με σκοπό να έρθει ο ασθενής στη σωστή θέση για να ξεκινήσουμε τη λιθοτρυψία, αλλά και να χρησιμοποιηθεί για άλλες όπως βλέπετε. Το σημείο κλειδί είναι πώ πώς εντοπίζουμε το λίθο. Τον εντοπίζουμε με δύο βασικά συστήματα. Το ένα σύστημα είναι η ακτινοσκόπηση, ο ακτινοσκοπικός έλεγχος και καθοδήγηση. Φέρνουμε δηλαδή το λίθο στο σημείο αυτό τόσο ω προ το ύψο του, όσο ω προ το βάθο του, τόσο ώστε εφαρμόζοντα την πηγή παραγωγή των κρουστικών κυμάτων να, έχουμε, να, ξεκινήσει και να έχουμε τον καταγερματισμό. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και με τον υπέρηχο. Ε, ωστόσο, ο υπέρηχο Αφενό έχει το πλεονέκτημα του real time παρακολούθηση, ωστόσο είναι λίγο πιο δύσκολο στην, στο να τον συνηθίσει κανεί. Βεβαίω και στι δύο τεχνικέ έχουν γίνει βελτιώσει ό,τι αφορά την ελαχιστοποίηση τη ακτινοβολία ή επιμέρου παραμέτρου του, του να ε, βελτιωθεί η απόδοση του υπερήχου, ωστόσο οι βασικέ αρχέ είναι οι ίδιε. Πώς αποδίδεται το οστικό κύμα στον ασθενή. Αρχικά είχαμε τις μπανιέρες. Το νερό, όπως είπαμε, είναι το ιδανικό μέσον μετάδοσης του, ε, του οστικού κύματος. Αρχικά, ο ασθενής έπρεπε να μπει σε μπανιέρα και να αποδοθεί το οστικό κύμα πάνω στο σημείο που εστιάζαμε. Στη συνέχεια, για χάρη της ευκολίας και της χρηστικότητα, περάσαμε σε κλειστά κυκλώματα, έτσι σε κυκλώματα που αυξομειώνεται η ποσότητα του νερού μέσα σε αυτά και έρχεται σε επαφή με τον άρρωστο, και αποδίδουν βεβαίως το ίδιο καλά, είναι πιο εύκολα στη χρήση, ωστόσο κατά κάποιες βιβλιογραφικές αναφορές δύσκολα πλησιάζουν την απόδοση που είχαν παλαιότερα μηχανήματα που ο ασθενής έμπαινε μέσα στην πανιέρα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια ούτω ώστε να βρεθεί ένα ιδανικό σύστημα που να κάνοντα κάνοντας τη λιθοδρυψία να μην έχουμε βλάβες και πόνους, να έχουμε εύκολο κατακαιρματισμό, να μην είναι ακριβό, να είναι φιλικό. Να έχει δυνατότητα για άλλε χρήσει και να μην χρειάζεται αναισθησία. Είναι κάτι όπω ψάχνουν οι γυναίκε στον ιδανικό άντρα, είναι δύσκολο και μάλλον δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. Βεβαίω, εδώ πέρα φαίνονται οι προσπάθειε βελτίωση τόσο στα πίεζο ηλεκτρικά συστήματα, όσο και στα ηλεκτρομαγνητικά και στα ε, ηλεκτροϊδραυλικά. Όπω επίση γίνονται προσπάθειε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα κάποιου από του μηχανισμού κατακαιρματισμού, όπω είναι το φαινόμενο τη πηλεοποίηση, χρησιμοποιώντα ένα δίδυμο παλμό, ένα δεύτερο παλμό δηλαδή που οδηγεί τη φυσαλίδα που δημιουργείται από το οστικό κύμα ξανά πάνω στην πέτρα, ούτω ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερο αποτέλεσμα και να αποφύγουμε έτσι και του τραυματισμού των γύρω ιστών, που φαίνεται ότι η σπηλαιοποίηση είναι αυτή που προκαλεί το περισσότερο σε εισαγωγικά κακό. Τα τελευταία χρόνια προσπάθειες και αναφορέ γίνονται για του λιθοτρύπτε ευρεία εστίαση και χαμηλή πίεση. Είναι αυτοί δηλαδή που δεν έχουν πολύ ισχύ αλλά την αποδίδουν σε μεγάλο εύρο, γιατί φαίνεται ότι εκεί παίζεται το παιχνίδι. Χάνουμε δηλαδή χτυπήματα που, όσο ισχυρά και να τα δώσουμε, όταν χάνονται τα περισσότερα από αυτά λόγω τη εισπνοή και τη εκπνοή του ασθενού, μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Και φαίνεται ότι αυτά τα μηχανήματα κερδίζουν έδαφο και αποδίδουν καλύτερα. Τόσο στον κατακαιρματισμό, όσο και στη μείωση των τραυματισμών, του τραυματισμού των νηστών. Δεν θα μείνω πολύ στι ενδείξει. Οι πέτρε που είναι γύρω στο το 90% των ενηλίκων μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξωσωματική όταν η πέτρα είναι ε, κάτω από 2 εκατοστά και εντοπίζεται πίελο άνω-μέση καλκική ομάδα. Ενώ στη λυθίαση του ρητήρα και εκεί υπάρχει ένδειξη με σχετικέ δυσκολίε ανάλογα στο ύψο του ρητήρα που βρίσκεται ο λίθο. Και στα guidelines το ίδιο πράγμα. Ε, συζητιέται, υπάρχουν πέτρε όταν η πέτρα είναι κάτω από 2 εκατοστά. Η εξωσωματική λιθοδρυψία τόσο στο νεφρό όσο και στον ουρητήρα, όπω θα δούμε στη συνέχεια, έχει θέση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη λιθίαση του κάτω πόλου, που εκεί ανάλογα τι διάφορε ανατομικέ. Ε, ε, ανάλογα την ανατομία του κάλικα στον οποίο πρέπει να παρέμβουμε, συζητάμε αν πρέπει να κάνουμε λιθοτριψία ή αν επιλέξουμε άλλη θεραπευτική επιλογή. Και ερχόμαστε στη λυθίαση στα παιδιά. Η λυθίαση στα παιδιά είναι κάτι που πραγματικά αξίζει τον κόπο. Παραμένει η ελάχιστη απεμβατική πράξη πάνω στη λυθίαση στα παιδιά. Προσφέρει υψηλό ποσοστό ελεύθερο λυθίαση. Φαίνεται τα συγκρίματα ότι περνάνε εύκολα από τον ουρητήρα των παιδιών. Έχει γενικά λίγε επιπλοκέ. Παιδιά που είναι κάτω από 10 ετών βεβαίω χρειάζονται αναισθησία. Ωστόσο δεν φαίνεται να προκαλεί νεφρικέ βλάβε και ούτε βλάβε στι γονάδε όπω αρχικά ήταν πιθανό το θεωρούσαμε σαν πιθανότητα. Άλλη επιλογή μέσω της λιθοτριψίας είναι η επίγουσα λιθοτριψία. Είναι η λιθοτριψία που γίνεται σε λιθίαση που βρίσκεται στην πιελωτηρική συμβολή στον ουρητήρα και είναι μέγεθος κάτω από 1,5 εκατοστό και προκαλεί απόφραξη, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν στοιχεία λίμωξης και να εφαρμοστεί τις πρώτες ώρες. Έτσι δεν υπάρχει είδημα, ο λίθος δεν έχει εγκλωβιστεί αφενός, αφετέρου το υγρό στοιχείο λόγω της απόφραξης ευνοεί την Επαγωγή την, το να φτάσουν τα οστικά κύματα πάνω στο λίθο. Έτσι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και βελτιώνεται σύντομα η νεφρική λειτουργία, μειώνεται η απόφραξη και ο πόνος και γενικά μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας. Οι αντεδείξει τη εξωσωματική είναι η εγκυμοσύνη, η αιμορραγική διάθεση που πρέπει να αντισταθμιστεί, οι μη ελεγχόμενε λοιμώξει του ροπητικού, σοβαρέ σκελετικέ δυσπλασίε και παχυσαρκία που εμποδίζουν ουσιαστικά τη στόχευση τη πέτρα, αρτηριακό ανέβρισμα σε γειτονία με το σημείο που βρίσκεται η πέτρα και ανατομική απόφραξη περιφερικότερα του λίθου. Οι προγνωστικοί παράγοντε που θα μα οδηγήσουν στο να κάνουμε λιθοτριψία εξωσωματική ή να επιλέξω άλλο τρόπο αντιμετώπιση είναι ο αριθμό των λίθων. Όσο πιο πολλέ πέτρε, τόσο καλό είναι να βρούμε άλλη θεραπευτική επιλογή. Η λιθίαση του κάτω πόλου που πρέπει να μελετηθεί. Η σύσταση τη πέτρα, η σκληρότητά τη δηλαδή. Πέτρε που είναι σκληρέ πάνω από χίλιε μονάδε Χάσφελτ στην αξονική τομογραφία, φαίνεται να είναι ανθεκτικές στην εξωσωματική λιθοδρυψία και πρέπει ή να επιμείνουμε περισσότερο ή να επιλέξουμε άλλη θεραπεία, η ανατομία του ροπητικού, ο δείχτης μάζας σώματος, η να επιλεξουμε αλλη θεραπεια η ανατομια του ροπητικου ο δειχτη μαζας σωματος η διαρκεια της απόφραξης, το τι μηχάνημα έχουμε και τι εμπειρία. Οι επιπλοκές, αυτές που έχουν να κάνουν με τα λυθιαστικά συγκρήματα είναι η λυθιαστική αλυσίδα, είναι η εκ νέου ανάπτυξη των συγκρήματων και ο κολλικό του νεφρού, οι επιπλοκέ που έχουν να κάνουν με μικρόβια είναι η βακτηριουρία και η συψεμία, γι' αυτό και προτείνουμε και πρέπει να υπάρχει καλλιέργεια ούρων πριν την εξωσωματική λιθοτριψία. Να προχωράμε σε εξωσωματική λιθοτριψία όταν υπάρχει στήρα καλλιέργεια ούρων. Οι ιστικέ επιπλοκέ που είναι οι εκχυμώσει και η αιματουρία στο μεγαλύτερο ποσοστό, καθώ και αιματώματα τα οποία είναι είτε συμπτωματικά που είναι μικρό το ποσοστό ευτυχώ, είτε συμπτωματικά που είναι περισσότερο. Εδώ να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον έλεγχο πυκτικότητα και να διακόπτουμε τα αντιπικτικά Καρδιαγγειακέ επιπλοκές και επιπλοκές του καθημερινού πλέον είναι σπάνιε. Καλό είναι ωστόσο όταν υπάρχει βηματοδότη να είναι ελεγμένο ότι είναι συμβατό με εξωσωματική λιθοδρυψία και όταν υπάρχουν απεινιδωτέ να είναι απενεργοποιημένοι προσωρινά. Τι επηρεάζει το αποτέλεσμα τη λιθοδρυψία, Η σταδιακή απόδοση τη ενέργεια φαίνεται ότι ωφελεί. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν έχουμε όταν αποδίδουμε σταδιακά την ενέργεια στο σημείο που εντοπίζεται ο λίθος, προλαβαίνει το νεφρό να κάνει εγκυοσύσπαση και να μειωθεί η επιφάνεια του τραυματισμού. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να ξεκινάμε με χαμηλά χτυπήματα για 300, 400, 500 ανάλογα και στη συνέχεια να αποδίδουμε την πλήρη ένταση που απαιτείται για τον κατακαιρματισμό. Ο ρυθμό απόδοση των οστικών κυμάτων είναι ακριβώ το ανάποδο από αυτό που κάνω να προσπαθήσω να τα πω γρήγορα και εντό του χρόνου. Όσο πιο αργά, τόσο πιο καλά. Η αποσύνθεση του λίθου φαίνεται να, ε, να είναι σαφώ καλύτερη όταν χτυπάμε στα 60 χτυπήματα ένα λεπτό από ότι στα 120. Ενώ ο τραυματισμό των ιστών είναι πολύ μικρότερο στα αργά χτυπήματα από ότι στα γρήγορα. Η πίεση τη κοιλιακή χώρα είναι κάτι το οποίο προτείνεται διότι μειώνει τη μεταβολή, την, ε, την μετακίνηση του νεφρού... κατά τη διάρκεια της εισπνοής-εκπνοής. Έτσι, περισσότερα οστικά κύματα αποδίδονται πάνω στο λίθο αφενός... αφετέρου πιέζοντας την κοιλιά φέρνουμε πιο κοντά την απόσταση δέρματος... με πέτρα σε του ασθενείς, άρα είναι πιο αποτελεσματική η λιθοτριψία. Η χορήγηση επαρκούς αναλγησίας βεβαίως και είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο διότι μειώνει την κίνηση των ασθενών, βοηθάει στη φυσιολογική αναπνοή και στη φυσιολογική αρτηριακή πίεση, έχουμε καλύτερη αποσύνθεση λίθου, περισσότερη άνεση και λιγότερε παρενέργειε. Ένα άλλο μυστικό είναι το τζελ. Το τζελ που χρησιμοποιούμε πάνω στην γεννήτρια, πάνω, στο, πάνω στην, στην, δεξαμενή του νερού που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Αυτό το τζελ πρέπει να έχει χαμηλό εξόδε, να μην περιέχει φυσαλίδε αέρα, διότι διαχέουν το οστικό κύμα Τζάμπα κάνουμε λιθοτριψία. Μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 99%. Οπότε, όση δύναμη και να βάλουμε και όσο αριθμό και να δώσουμε, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ο ασθενή πρέπει να ε, είναι εξηρισμένο στην περιοχή που θα ακουμπήσει η γεννήτρια ε, και να βάλουμε αρκετή ποσότητα. Και, ενώ, α, και αν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε με περιχογραφικά τι φυσαλίδε, καλό είναι να γίνεται. Η τοποθέτηση Pictail αφενό στην εφρική λυθίαση δεν βελτιώνει το Stone Free Rate και στη λυθίαση του Ριτήρα δεν Προτείνεται σε διαδικασία ρουτίνα, έχει θετικά και αρνητικά, και πρέπει να μελετάτε και να εξατομικεύετε κάθε φορά. Τα τελευταία χρόνια, λόγο για επικουρική φαρμακευτική θεραπεία, φαίνεται ότι η αναστολή διάβλωνα βεστίου και οι αλφαδερνερικοί ανταγωνιστέ χαλαρώνουν τον ουριτήρα και βοηθούν τόσο μικρέ πέτρε να φύγουν μόνε του, όσο και λυθιασικά συγκρήματα. Ωστόσο, πρέπει να ενημερώνεται η για την εκτό ενδείξεων χρήση αυτών. Και τέλο, τα κεντρικά μπορούν να διατηρήσουν ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα στον free rate μετά την εξωσωματική λιθοτριψία. Στη λιθίαση του κάτω πόλου, που είναι ιδιαίτερο όπω είπαμε και στην αρχή, φαίνεται ότι η μάλαξη μετά τη λιθοτριψία, η ανάρωπη θέση, δηλαδή να κοιμάται ο ασθενή με τον πάσχο νεφρό προ τα πάνω και η καλή ενυδάτωση βοηθούν να αποβληθούν τα λιθιασικά συγκρήματα περισσότερο σε σχέση με το να περιμένουμε από μόνα του να αποβληθούν χωρί να κάνουμε αυτή την τριάδα. Κατά άλλου συγγραφέ ισχύει, κατά άλλου δεν αποδίδει τόσο. Ανάλυση του λίθου και μεταβολικό έλεγχο, όπω ε, αναφέραμε και προηγουμένω, δεν πρέπει να ξεχνιέται, διότι ε, μαζί με τη σωστή παρακολούθηση αυξάνουν το συνολικό βαθμό επιτυχία εξωσωματική λιθοτρυψία. Και ενώ εμεί μέχρι πριν από κάποια χρόνια και τώρα ακόμα συζητάμε ότι έκανε λιθοτριψία, έκανε τρει λιθοτρυψίε, έκανε πέντε λιθοτρυψίε, έσπασε τον νεφροκατέστρεψε τα πάντα. Ε, Άλλε ειδικότητε αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα οστικά κύματα για να θεραπεύουν παθήσει των αρθρώσεων και των οστών. Και αυτό δεν είναι τίποτα, γιατί θα μου πει, είδε σπάει το κόκαλο. Δεν το σπάει, με ένα άλλο μηχανισμό το θεραπεύει. Αλλά βλέπουμε ότι στην, στο διαβητικό πόδι, στα τραύματα από άτομα, έλκη κτλ., φαίνεται να έχει ρόλο διότι επάγει μηχανισμού νεοαγκίωση που θεραπεύουν και πουλώνουν τα τραύματα πιο γρήγορα. Και επίση το τελευταίο στη δική μα ειδικότητα, ότι θεραπεύει και τη στη δική λειτουργία. Βοηθά στο να δημιουργηθεί ο και να θεραπευτεί και η στη δική λειτουργία. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντα τι σωστέ ενδείξει, γνωρίζοντα τι αντενδείξεις και του προγνωστικού παράγοντε και έχοντα κάνει μια σωστή προετοιμασία του ασθενή, μπορούμε να έχουμε μια σωστή θεραπεία και μετά από τη θεραπεία μια σωστή φροντίδα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα καλό ε, θεραπευτικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, ενώ χρειάζεται περισσότερη βασική έρευνα στου μηχανισμού δράση των οστικών κυμάτων και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερε πηγέ οστικών κυμάτων, μόνο ο συνδυασμό ανθρώπου και μηχανή μπορούν να προάγουν σωστό αποτέλεσμα και δεν πρέπει να. Αποκλίνουμε για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα από αυτό που είναι αναγνωρισμένο διεθνώ σαν καλύτερη πρακτική. Να χρησιμοποιούμε δηλαδή όλα αυτά τα tips και τα tricks που αναφέραμε, προκειμένου να έχουμε μια καλή απόδοση του οστικού κύματο, να έχουμε ένα συνεργάσιμο ασθενή και σωστή ένδειξη λυθίαση για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ.